Σε αλλαγή στρατηγικής προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε σύσκεψη με τους συνεργάτες του από το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάζοντας μια νέα εισήγηση που οδηγεί αργότερα τον χρόνο των εκλογών. Να κλείσει η Βουλή που είχε ανοίξει την περασμένη εβδομάδα για την ψήφιση του μνημονίου. Στην έναρξη των θερινών τμήματων θα μπορούν να ψηφιστούν και να περάσουν τα προαπαιτούμενα με την ψήφο εμπιστοσύνης ενδεχομένως, εάν δεν συζητηθεί τώρα, να μετατεθεί για τις 5 Οκτωβρίου όταν ανοίξει και πάλι η ολομέλεια της Βουλής. Έτσι απομακρύνεται το ενδεχόμενο των εκλογών το Σεπτέμβριο. Για την πρόορη προσφυγή στις κάλπες, η κυβερνητική εκπρόσωπος θέτει ως πιθανόχρονο διάγραμμα το διάστημα περί τα τέλη Οκτωβρίου. Τέλος Σεπτεμβρίου, μπορεί και τέλος Οκτωβρίου. Αλλά δεν θα ήθελα να αποτολμήσω να πω χρόνους εκλογών, διότι είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα, αν και πότε θα συμβούν. Η Όλγα Γεροβασίλη μάλιστα δίνει και το χρονοδιάγραμμα των τελικών αποφάσεων για τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Μέσα στο δεκαήμερο οι αποφάσεις θα πρέπει να έχουν πάρθει και θα πρέπει να έχει υπάρξει στο τραπέζι ένας οδικός χάρτης που θα μας φτάσει τουλάχιστον μέχρι την πρώτη αξιολόγηση όπου θέλουμε θέτηση του χρέους. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που συντονίζει το έργο της κυβέρνησης, δηλώνει ότι στόχος είναι η ψήφος εμπιστοσύνης να στηριχθεί και από τους 162 βουλευτές της συγκυβέρνησης, ώστε να μπορεί να εξαντληθεί η τετραετία, ενώ σε απώλεια δεδηλωμένης, με κάτω από 151 ψήφους, η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές. Ζητάμε από τους 162 βουλευτές, τώρα εντάξει, να χαθεί ένας-δύο δεν είναι, να στηρίξουν την κυβέρνηση. Εάν αυτό γίνει, μπορεί να αποφευχθούν οι εθνικές εκλογές. Ή θα βγει μια πλειοψηφία η οποία σε πάει 3,5 χρόνια σε εκλογές, γιατί δεν έχουμε άλλα εμπόδια και εφαρμόζουμε την πολιτική που ένα μέρος. Μέρος της θα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας και ένα άλλο μέρος της θα είναι η προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματός μας ή πάμε σε εκλογές, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τοποθετηθεί και στο τι κάναμε μέχρι σήμερα. Πολλοί υπουργοί τα τελευταία 24 ώρα θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε ανανέωση της λαϊκής εντολής με προοπτική αυτοδυναμίας. Το αν υπάρχει ή όχι κοινοβουλευτική πλειοψηφία διαπιστώνεται στη Βουλή με τις σχετικές ή άλλες ψηφοφορίες. Όπως βέβαια καταλαβαίνετε, η κατάσταση ερμαφροδιτισμού, στηρίζω καταψηφίζοντας, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Όσοι ονειρεύονται σενάρια πίσω από την πλάτη του λαού, ας συνεχίσουν να το κάνουν μόνοι τους. Υπέρ των πρόωρων εκλογών τάσεται και ο Πάνος Κουρλέτης, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιτύχει η αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι ένας εφικτός στόχος, είναι μια πιθανότητα πολύ μεγάλη, μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι της έχει δώσει καμιά λευκή επιταγή, περιμένει να ακούσει πλέον και τη δικιά της αφήγηση να δούμε τον πιο ανώδυνο, κοινωνικά ανώδυνο τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας. Αντίθετος όμως με πρόωρες εκλογές, ο Αλέξης Μητρόπουλος που δηλώνει ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση για να μην έρθουν περισσότερα δεινά για το λαό. Η κυβέρνηση βρίσκεται πρόεδρο ενός κολοσσίου διλήμματος. Ή κάνει κυβέρνηση μνημονιακή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που φαίνεται το Μαξίμου, ο Τσίπρας δεν είναι όριμο να το δεχθεί, εγώ το απέφχομαι, ή κάνει εκλογές. Οι εκλογές για να είναι αυτού του αποτελέσματος πρέπει να φέρουν ή αυτοδυναμία ή τέτοιου συσχετισμού δυνάμεων για να κάνει τις υπερβάσεις. Όχι σε εκλογές και από τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονο. Είναι αρκετά πιθανό να πάμε σε εκλογές που δεν συμφέρουν όμως κανέναν, ούτε την κυβέρνηση, ούτε την αντιπολίτευση, αλλά ούτε και τον τόπο. Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα ήταν πολύ καλύτερο αν μπορούσε να είχε γίνει πρώτα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να είχε λειτουργήσει η οικονομία, να υπήρχε και ένα σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση του χρέους και μετά να περνούσε η κατάσταση. Ο οδικός χάρτης για την πορεία των μεταρρυθμίσεων ξεκινά με 7 εμπόδια, 6 εφαρμοστικούς νόμους και τα νέα προαπαιτούμενα που πρέπει να ψηφιστούν έως τον Οκτώβριο. Ανάμεσά τους η κατάργηση των πρόνοσων συνταξιοδοτήσεων, η σύνδεση ασφαλιστικών εισφορών με τις παροχές, η κατάργηση των φόρων υπερτρίτων, η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ με άμεση εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου για το 20% των δικαιούχων και η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος σε επικουρικές συντάξεις. Στα εργασιακά, τον Οκτώβριο πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις ομαδικές απολύσεις και τον απεργιακό νόμο που θα ψηφιστούν πριν το τέλος του έτους, ενώ στη φορολογία έρχονται νέες επιβαρύνσεις με την ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης στη φορολογική κλίμακα, την αύξηση του συντελεστή φορολόγηση των αγροτών από το 13% στο 20%, την αύξηση του φόρου για εισοδήματα από ενίκεια στο 15% έως τις 12.000 ευρώ και στο 35% για το υπερβάλλον εισόδημα, ενώ το κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης μειώνεται κατά 50% με ανάλογους περιορισμούς είτε στο επίδομα είτε στον αριθμό των δικαιούχων.
Όλες οι αλλαγές θα παρακολουθούνται στενά από τους δανειστές, που γίνονται ακόμη πιο επιφυλακτικοί με τα σενάρια εκλογών, όπως περιέγραψε ο Wolfgang Schäuble. Dabei ist jetzt schon von Neuwahlen die Rede, die ganze Situation ist unkalkulierbar. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass Tsipras und Co. jetzt verlässliche Partner sind? Nein, wir haben gesehen, in den letzten Wochen und Monaten hat es bemerkenswerte Veränderungen ergeben. Wir haben außerdem das Programm so gemacht, dass wir auch wie in der Vergangenheit sehr genau darauf schauen, wird umgesetzt, was versprochen worden ist. Deswegen geht es immer Schritt für Schritt. Τον Οκτώβριο πρέπει να ψηφιστούν και οι αλλαγές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Να τεθούν ανώτατα όρια για τη μισθολογική δαπάνη έως το 2019, ενώ εάν χρειαστεί, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να λάβει και άλλα μέτρα της τάξης του 0,25% του ΑΕΠ για το 2016 και 0,75% για το 2017. Ενδεικτικές της καχυποψίας των Ευρωπαίων απέναντι στην εφαρμογή των μέτρων είναι η δήλωση του Ισπανού Υπουργού Οικονομικών στο Κοινοβούλιο, που ψηφίζει για την έγκριση της βοήθειας στην Ελλάδα. Las políticas irresponsables tienen un coste. Especialmente para los más vulnerables. Hace solo seis meses, señorías, el importe del programa griego hubiera sido sustancialmente menor y su condicionalidad mucho menos estricta. Στις καυτές πατάτες του φθινοπόρου περιλαμβάνεται και το σχέδιο για την ίδρυση του Ταμείου Αποκρατικοποίησης. Ήδη πάντως η κυβέρνηση, λίγο πριν την ψήφιση του νέου μνημονίου, ενέκρινε την πώληση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία της Fraport Slentel. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να δηλώνουν πως περιμένουν ακόμη περισσότερα στο θέμα των ιδιωτικοποίησεων. The Eurogroup statement outlined a very ambitious plan for privatization, and the privatization is to be established and operational by the end of the year. We take note that the first concrete decision was taken this morning, but we will wait and see for more details. Η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων με τους ίδιους όρους που κατήγγειλε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Τότε είχε καταγγείλει την απόφαση ως ύποπτο ξεπούλημα. Τώρα την υιοθετεί ως εποφελή και σημαντική συμφωνία. Θα μπορούσε βέβαια να είχε ζητήσει και συγγνώμη, αλλά πού να βρεθεί ντροπή. Αυτή η εξέλιξη θα κάνει πανάκριβες και απαγορευτικές για το λαό τις αεροπορικές μεταφορές και θα οδηγήσει στην επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων σε αυτές. Άλλη μία κυβίστηση του Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεπουλάει αεροδρόμια, λιμένες, υδρογονάνθρακες, δηλαδή την εθνική μας περιουσία και τον πλούτο της Ελλάδος. Για ξεπούλημα και εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα κάνει λόγο η ιστοσελίδα Ίσκρα, που πρόσκειται στην αριστερή πλατφόρμα. Τριπλό ψαλίδι στις συντάξεις, 2.700.000 συνταξιούχων έρχεται από το φθινόπωρο. Οι απόμαχοι της δουλειάς θα έχουν απώλειες σε επικουρικές και σε κύριες συντάξεις λόγω των εισφορών περίθαλψης και λόγω της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Συγκεκριμένα, με επιβολή εισφοράς 6%, μια μέση επικουρική σύνταξη 150 ευρώ θα έχει μηνιαία απώλεια 9 ευρώ. Με αύξηση εισφοράς από 4-6% σε μια κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ, πρόσθεται απώλεια 20 ευρώ το μήνα. Εάν κάποιος παίρνει δύο επικουρικές συντάξεις, η εισφορά θα επιβληθεί και στις δύο. Αν θα κόψουν την επικουρική, πόσο κάνω, 6-10, 6, παίρνουμε επικουρική 180, 180 θα πάρουμε 165, κάπου εκεί πέρα. Κάνα 20 το κόψω. Όμως, οι απώλειες στις συντάξεις δεν σταματούν εδώ. Επειδή η εισφορά για την περίθαλψη σε κύριες και επικουρικές συντάξεις ισχύει αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2015, τα ποσά του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου θα παρακρατηθούν αναδρομικά σε τρεις ισόποσες δόσεις τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Επίσης, εκκρεμεί μία ακόμη μείωση στις επικουρικές εξαιτίας της εφαρμογής ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, εάν δεν εξευρεθεί οικονομικό ισοδύναμο για φέτος τουλάχιστον 280 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων περικοπών στις επικουρικές, τουλάχιστον κατά 6% στο τέλος του φθινοπόρου. Εκεί θα πλέσουμε το χέρι και όσο, αν κάνας φίλος και μας αφήνει κανένα φράγκο, τι να κάνουμε. Δεν σκέπτονται λιγάκι να πει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και πρέπει να ζήσουν και έχουν αγωνιστεί στη ζωή γιατί είναι αγωνιστέ. Αυτό το πράγμα δεν το σκέπτονται. Τους έρχεται δύσκολο να το βγάλουν από το στόμα τους. Την ίδια ώρα θύελλα αντιδράσεων κατά του Υφυπουργού Εργασίας που καλεί στο Facebook η πρόσφατη εγκύκλωση που υπέγραψε ο κύριος Χαϊκάλης και με την οποία από φέτος εφαρμόζεται διάταξη του νόμου Λοβέρδου του 2010 για τη μείωση της κατώτατης σύνταξης του ΙΚΑ από τα 486 ευρώ στα 392 ευρώ για ασφαλισμένους μετά το 2011. Να τον καταργήσεις τον νόμο, Παύλο μου, υπουργός είσαι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που λες. Υποτίθεται ότι ψηφιστήκατε για να τα καταργήσετε και όχι για να τα εφαρμόσετε. Μη δουλευόμαστε τώρα μεταξύ μας.
Εάν, Υπουργέ, γίνατε κυβέρνηση για να εφαρμόσετε τους νόμους των κυβερνήσεων που στυλιτεύατε και καταδικάστηκαν από τον ελληνικό λαό, τον εντολοδότη σας, τότε κάκιστα γίνατε κυβέρνηση. Διαφωνείτε? Ο Παύλος Χαϊκάλης με ανακοίνωση αλλά και σχόλιο στο Facebook επιχείρησε να δικαιολογήσει την υπογραφή του στη μείωση των συντάξεων. Οι συντάξεις δεν μειώνονται με εγκυκλίους, μόνο με νόμους. Και ο νόμος είναι το 2010, που έχει εφαρμοστική ισχύ από το 2015. Την ίδια ώρα, το ΙΚΑ έχει επιβραδύνει τη διαδικασία απονομής συντάξεων επειδή δεν έχει προσαρμόσει ακόμη το ηλεκτρονικό του σύστημα στο νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που προβλέπονται από το 2015.